Αλλάξουμε λίγο κλίμα, πάμε έτσι σε εμπορικό, εορταστικό μοτίβο. Πάμε μέχρι τα Χανιά, εκεί μας περιμένει η κυρία Δώρα Κυριακάκη, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, για να μας δώσει έτσι λίγο κλίμα, αν ζεσταίνεται η αγορά εν όψη των εορτών. Κυρία Κυριακάκη, καλησπέρα. Γεια σας και στους τηλεθεατές και σε εσάς όλους σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς βρίσκεται η αγορά, έτσι δώστε μας λίγο κλίμα από τα Χανιά. Σιγά σιγά η αγορά έχει αρχίσει να ζεσταίνεται. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς διευθυνός. Τα μαγαζιά είναι στολισμένα, η πόλη, έτσι, ο κόσμος, υπάρχει μια κινητικότητα και ερωτήσεις. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να κορυφωθεί γύρω στις 19-20 του μήνου που θα δει και το δώρο. Και βεβαίως ο κόσμος θα κυκλοφορήσει γιατί είναι ο μήνας των γιορτών, των παιδιών, έτσι, τα δώρα στους αγαπημένους μας πρόσωπα. Οπότε περιμένουμε να θερμασίσει ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει το χριστουγεννιάτικο δώρο και τη δεύτερη δόση και των επιδοτήσεων, έτσι κυρία Κυριακάκη, για να κάνει τα ψώνια του. Βεβαίως, αυτό είναι, αυτό περιμένουν όλοι, ο κόσμος να πληρωθεί και να βγει έξω, να ψωνίσει, να καταναλώσει, να δει την αγορά, να δει τις βιτρίνες μας, τα καταστήματά μας, τα στολισμένα μαγαζιά μας, έτσι. Και βεβαίως αυτό που λέμε και πάντα είναι να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλους, από όλα, να στηρίζουμε τους ανθρώπους μας και την κοινωνία μας. Υπάρχουν πολλά προϊόντα, από όσο είναι στα καταστήματα εδώ στην πόλη μας, στα μαγαζιά και άφθονα και βεβαίως και για όλες τις τιμές και για όλα τα πορτοφόλια. Η διακόσμηση υπάρχει στα Χανιά, έτσι έχουν μπει λίγο σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, γιατί το είπατε κι εσείς, όλα μετράνε και η διακόσμηση μετράει. Η διακόσμηση και ο αέρας που θα μπει όλο το κατάστημα και το μαγαζί να είναι στολισμένο και φωτισμένο, ο κόσμος και το προσωπικό μας, το χαμόγελό τους, είναι πολύ σημαντικό. Και να είναι φωτεινή η πόλη μας, έτσι είναι. Όλα είναι μετράνε, όλα τα υπολογίζουν, όλος ο κόσμος, έτσι είναι. Πείτε μας λίγο και για το εορταστικό ωράριο, έτσι, για τα εμπορικά μαγαζιά στα Χανιά. Το εορταστικό είναι προτινόμενο, έτσι. Η Κυριακή είναι προαιρετική, είναι ανοιχτά, είναι προαιρετική. Μετά ακολουθεί όλη η εβδομάδα. Την παραμονή είναι τις 22, είναι όλη μέρα 9 με 9. Το Σαββάτο 9 με 8. Κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις εμπορικών, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. Έτσι, πολύ όμορφα πράγματα που θα γίνουν στην πόλη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε, και μετά την Κυριακή πάλι η παραμονή. Και ο κόσμος περιμένει με τον κόσμο να κατέβει στην αγορά και τους καταναλωτές να βγουν έξω να διασκεδάσουν και να ψωνίσουν και να βεβαίως να θερμαστεί όλη η πόλη. Ο κόσμος σίγουρα έχει την όρεξη και για να κατέβει για βόλτα γιατί είναι και ημέρες, αλλά χρήματα έχει η κυρία Κυριακάκη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος δεν είναι μόνο η αγορά, είναι το κόσμο. Θα κοιτάξει τα απαραίτητα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα χρήματα είναι αυτά που λείπουν από τον κόσμο, την αγορά. Δηλαδή από τους καταναλωτές, έτσι. Θα κοιτάξουμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνεις να πληρωθείς σε πολλές περιπτώσεις και οι άνθρωποι, εντάξει, είναι φανερό ότι υπάρχει. Φαίνεται αυτό και σε εμάς. Κοιτάξεις να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, στο τρόφιμο, τα παιδιά του και μετά τα υπόλοιπα. Συγκριτικά με άλλες χρονιές, άλλες εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων, πώς βλέπετε έτσι, την αγορά, την εμπορική κίνηση φέτος? Κοιτάξτε, γενικά, να ξεκινήσετε από το καλοκαίρι, θεωρώ ότι μπορεί να καθυστέρησε, όντως καθυστέρησε το καλοκαίρι να πάρει μπροστά, αλλά βοήθησε όμως και ο καιρός και τράβηξε αρκετά. Ήταν θετικό. Και θεωρώ ότι έτσι θετικά πάμε. Είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό λέμε, ότι θα συνεχίσει έτσι αισιόδοξα. Δυσκολίες υπάρχουν, δεν σταματάνε ποτέ. Το εμπόριο έχει πάντα δυσκολίες, όλος ο κόσμος, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι. Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω βεβαίως, μια και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Το καλοκαίρι τουριστική σεζόν, τι αίσθηση άφησε και τι έσοδα στα ταμεία του εμπορικού κόσμου στα Χανιά? Εδώ, όπως γνωρίζουμε όλοι, όλη η Κρήτη, η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Και η αλήθεια είναι ότι, γι' αυτό είπα πριν, έκλεισε, πιστεύω ότι τελείωσε έτσι με θετικό πρόσημο. Παρόλο που είπατε την αρχή, άργησε να πάρει μπροστά, βοήθησε στην πορεία ο καιρός. Υπήρχαν και μέχρι πριν μερικές μέρες
και ακόμα κρουαζιερόπλια που ερχότανε. Mm-hmm. Οπότε, τα κρουαζιερόπλια, κυρία Κυριακάκη, αφήνουν χρήματα. Οι επισκέπτες με τα κρουαζιερόπλια αφήνουν χρήματα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Καλό είναι να έρχονται. Κοιτάξτε, αλλά το θέμα είναι να αφήνουν και να χρήματα. Μπορεί να αφήνουν στην αγορά, εδώ στην πάνω αγορά που λέμε, ενώ στα καταστήματα τα πιο τοπικά και μπορεί να πηγαίνουν στην τουριστική αγορά. Ναι. Αλλά όσο να είναι, όπου και να αφήσουν, κέρδος είναι. Κάτι θα αφήνουν. Δεν μπορώ να πω ότι μπορούν να κατανολώνουν όσο αυτό που θα θέλαμε. Αλλά όσο αυξάνονται πάντως, κέρδος είναι, όπως το λέτε. Όταν κινεί το κόσμος, κάτι γίνεται. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, έτσι κλείνοντας, ποιες είναι οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου για τους επόμενους μήνες, μετά και αφού θα περάσουν και οι γιορτές? Να έχουμε, κοιτάξτε, καταρχήν να έχουμε την υγεία μας όλοι μας και να έχουμε, έτσι, γενικά υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία ότι και το φετινό και η φετινή, η καινούργια χρονιά που θα έρθει θα είναι θετική και αυτό περιμένουμε όλοι, να έχουμε καλές δουλειές και... θεωρώ ότι επειδή είμαστε ένας ευλογημένος τόπος, ο τουρισμός, η θάλασσα, ο ήλιος, όλα αυτά είναι θετικά και θεωρώ ότι θα κυλήσει μια πολύ καλή χρονιά. Έτσι, πάντα εγώ θεωρώ πως είμαι αισιόδοξη και έτσι πρέπει να είναι. Και εμείς κρατάμε τα όμορφα, τα αισιόδοξα μηνύματά σας, ναι, κυρία, ναι, Κυριακά, και εκ μέρους του εμπορικού κόσμου των Χανίων. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Καλές γιορτές με υγεία. Επίσης, καλές γιορτές. Καλό σας βράδυ.